μου φίλη Κελένη. Γιορτάζω με τη Βέ. Σαρό ρομαντάγιο. Σαρό ρομαντάγιο. Λένε πού μένεις. Και λέω εγώ στον καταβλισμό. Και μου λένε, ξέρεις τι μου λένε, κάθεσαι εκεί στη βρωμιά. Περνάει από όξω, βλέπει έναν άγγελ, μια παράγκα. Για μερικούς όμως είναι το σπίτι τους. Έχει τα παιδιά του, έχει τη φαμίλια του, ό,τι μπορεί ο καθένας. Είναι το χωριό μου. Δεν μπορεί κανένας να μου πει να μην φτιάξεις στο χωριό σου ένα σπίτι και να ζήσεις σαν άνθρωπος. Αντρεύτηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, παιδιά εδώ, αγώνια εδώ. Θα πεθάνω κι εδώ. Ψυγείο έχω, κουζίνα έχω, πλυντήριο έχω, αλλά δεν έχω ρεύμα. Για το καταβλισμό έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αλλά δεν έχουν μπει στο καταβλισμό να γνωρίσουν κάποια πράγματα. Όποιος έχει μπει εδώ και, έχει, και μας έχει δει, ξέρεις τι έχει πει, άλλα φανταζόμαστε και άλλα βλέπουμε. Νομίζω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχετε δυνατότητα να μπείτε και στον καταβλισμό. Θα έχετε δυνατότητα όμως να μάθετε και πολλά περισσότερα μέσα από ένα φεστιβάλ, το οποίο προλόγησα και στην αρχή της εκπομπής. Έχουν διαλέξει ένα εξαιρετικό τίτλο που έρχεται μέσα από τη δική μας ντοπιό λαλιά, την κριτική διάλεκτο, το «Αντέστε». Εγώ δεν θα σας πω πολλά περισσότερα, γιατί έχω μαζί μου τόσο την Ειρήνη την Κουτσάκη, η οποία θα με ενημερώσει, θα σας ενημερώσει για το διήμερο αυτό φεστιβάλ που αφορά στον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων, που αφορά συναισθηματική και κοινωνική απομόνωση, αλλά και που κυρίως θέλει να μεταφέρει ένα μήνυμα για το πώς μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες. Γιατί το να περιγράφουμε την απομόνωση το έχουμε περιγράψει πολλές φορές. Θέλουμε να περάσουμε και λίγο απέναντι, και να δούμε πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά όλοι. Αυτή είναι η ανάγκη πια. Κοντά μου είναι τόσο λοιπόν η Ειρήνη Κουτσάκη. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο και την Ευαγγελία Τηγούλα, η οποία είναι εικαστικός, είναι σκηνοθέτρια της μικρής αυτής οσμής που πήραμε από το ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί στη διάρκεια του Αντέστε Φέστιβάλ. Καλό απόγευμα και στις δύο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Θέλετε να δούμε λίγο τι πρόκειται να γίνει. Βεβαίως, όλοι καταλαβαίνουν όταν βλέπω την Ειρήνη ότι μιλάμε για το θέατρο Όμα Στούντιο. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο λαμβάνει χώρα Σάββατο 3 Νοεμβρίου και Κυριακή 4. Και πάμε λίγο να δούμε πώς γεννήθηκε όλο αυτό. Πώς ξεκίνησε. Ναι, πέρσι το Νοέμβριο είχα κάνει μία αίτηση σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται Tandem. Tandem είναι το διπλό ποδήλατο και αφορά ένα πρόγραμμα συνεργασίας. Ένας ευρωπαϊκός οργανισμός από μια χώρα με έναν άλλον φαινομενικά διαφορετικό οργανισμό καλούνται να συμπράξουν, να καταθέσουν μία κοινή ιδέα και αν εγκριθεί να την υλοποιήσουν. Η αίτησή μου, καταρχήν η δική μου αίτηση έγινε δεκτή. Γνωρίστηκα με ένα κοινωνικό κέντρο από την Ολλανδία, από τη Βόρεια Ολλανδία και καταθέσαμε από κοινού μία ιδέα, ένα φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιούνταν και στις δύο χώρες με θέμα την απομόνωση. Γιατί μετά από συζήτηση μεταξύ μας, καταλάβουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά και τους δύο. Εμείς ως θέατρο, εδώ και χρόνια, ασχολούμαστε με αυτό που ονομάζεται community theater, θέατρο στην κοινότητα και για την κοινότητα. Και με όλα αυτά που ζούμε τους τελευταίους καιρούς, ήταν πραγματικά έτσι μια πολύ μεγάλη ανάγκη να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου διάφορες ομάδες και απλοί άνθρωποι που είναι μόνοι τους για κάποιο λόγο θα μπορέσουν να βρεθούν μαζί και να εκφραστούν. Έτσι κάπως ξεκίνησε η ιδέα και φτάσαμε τώρα το Σάββατο και την Κυριακή που μας έρχεται
Και το ονομάσαμε και Αντέστε, γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο και θέλουμε να τους πούμε πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί να γνωριστούμε και ναι, να ενωθούμε. Γιατί δεν μιλάτε μόνο για την μία ή την άλλη κοινωνική ομάδα, έχετε περιλάβει πολλές διαφορετικές ενότητες. Πολλές διαφορετικές ενότητες και... Εντάξει, το θέμα μας είναι η απομόνωση. Ναι, αλλά η απομόνωση μπορεί να μετανάστη. Είναι συναισθηματική, μπορεί να είναι κοινωνική ή εμπλέκεται μέσα και η μοναξιά. Κάποιος μπορεί, επειδή το θέλει ο ίδιος, να έχει μπει στην απομόνωση, να είναι δικιά του επιθυμία, που είναι και αυτό σεβαστό και θα θέλαμε να γνωρίσουμε και έναν τέτοιον άνθρωπο. Το πρώτο ραντεβού έχει να κάνει με το Σάββατο. Το Σάββατο, λοιπόν, στο Πολύκεντρο, Νεολαίας, εκεί είναι που έχουμε διάφορες ενότητες. Ενδεικτικά να σας πω ότι θα γίνουν και οι εισηγήσεις κοινωνιολογικού περιεχομένου από τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Νικολακάκη. Και τώρα πριν από λίγο ενδιαφέρθηκε... Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί ξεκίνησαμε ένα πρόγραμμα... Το οποίο συνεχώς εμπλουτίζει. Το οποίο συνεχώς, όταν το μαθαίνουν διάφοροι άνθρωποι, μου λένε «Αχ, θα ήθελα κι εγώ να συμμετέχω». Αυτό είναι ωραίο. Θα συμμετέχει, λοιπόν, και η κυρία Λιμνιωτάκη, ψυχολόγος, που θα μας αναλύσει κάποιο θέμα. Θα έχουμε, βέβαια, γιατί είμαστε και θέατρο και θέλουμε να έχουμε και μια διαφορετική οπτική στα πράγματα. Θα κάνουμε μια παρουσίαση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Όπως και θα έχουμε κάποιο δείγμα γραφής από τη θεατρική ομάδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα είναι μαζί μας, που μας βοηθάει πάρα πολύ, ο Σύλλογος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, The Project GR. Θα κάνουν διάφορες παρεμβάσεις, αλλά αυτές σας τις κρατάμε ως έκπληξη. Και το πιο σημαντικό για μένα την πρώτη μέρα είναι ότι θα έχουμε και κάποιες προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που έχουν βιώσει την απομόνωση. Οι οποίοι θα ανέβουν στο βήμα και θα τις μοιραστούν. Θα ανέβουν, θα τις μοιραστούν. Μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να μιλήσουν, μπορεί να θέλουν, ας πούμε, να πούνε ένα τραγούδι. Μπορεί να πούνε την προσωπική τους ιστορία. Και υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να φέρνουν και τους ανθρώπους στους οποίους θα θέλουν να απευθύνουν. Το αυτό πώς το νιώθουν, μήνυμα. Ναι. Και βέβαια, έχουμε κρατήσει για το τέλος, και εδώ έρχεται η Ευαγγελία, που την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η υλοποίηση της δεύτερης μέρας και ο τόπος που θα γίνει, που θα είναι ο καταβλισμός των Ρωμά, οφείλεται στην Ευαγγελία. Γιατί εκείνη με γνώρισε με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, και αποφασίσαμε να το κάνουμε εκεί τη δεύτερη μέρα. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο ποτέ, Ευαγγελία, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ντοκιμαντέρ που μια μικρή ιδέα πήραμε και που το Σάββατο το βράδυ επίσης έχουμε... Το Σάββατο το βράδυ, ναι, θα γίνει προβολή. Και μια εισήγηση από τον πρόεδρο του καταβλισμού θα είναι σαν να λέμε ένας πρόλογος για, αυτό που για θα την Κυριακή. Επόμενη μέρα. Δηλαδή το ότι θα είναι ανοιχτές οι πόρτες του καταβλισμού με την έννοια... ότι οι άνθρωποι περιμένουν τον κόσμο να έρθει κοντά και να γίνει αυτή η γέφυρα που είπαμε και λίγο πριν. Γιατί... Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ένας ωραίος τρόπος να σπάσουμε την απομόνωση αυτών των ανθρώπων. Γιατί εκεί που είναι, όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι είναι σε μία απομόνωση. Ευαγγελία. Την Ευαγγελία. Και εγώ θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ειρήνη, γιατί ήταν κάτι που το επιθυμούσα πάρα πολύ αυτό. Αυτό που βιώνω εγώ 3 χρόνια τώρα μέσα στον καταβλισμό, σχεδόν 3 χρόνια. Καταγράφοντας την καθημερινότητά τους, τον τρόπο ζωής τους, ακούγοντας τις ιδέες τους, τις απόψεις τους. Ήθελα, προφανώς, ότι μέσα από το ντοκιμαντέρ αυτό κάνω, αυτό θέλω να δείξω στον κόσμο, έτσι, να γνωρίσει την πραγματικότητα μέσα από την καθημερινότητά τους, μέσα από την παρατήρηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το να έρθει ο κόσμος σιγά-σιγά να μπαίνει μέσα στον καταπλισμό και να δούνε οι ίδιοι άνθρωποι τι συμβαίνει. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή με το φεστιβάλ αυτό. Θέλω λίγο να τονίσω κάποια πράγματα όσον αφορά τον τίτλο της ταινίας, ο οποίος προέρχεται από τη γλώσσα των Ρωμά. «Ότι βακερές αμάνκε», που μεταφράζεται σε «Ότι λες για μένα».
οτιδήποτε λες για μένα. Όλα όσα αυτά, όλα αυτά που καθρεπτίζονται, ας πούμε, για την κοινωνική ομάδα αυτή. Που εύγλωτα, μέσω του ντοκιμαντέρ, αντιλαμβάνεται κανείς πώς νιώθουν και οι ίδιοι ζώντας αυτή την καθημερινότητα, τι εισπράττουν από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Αυτές οι μικρές αφηγήσεις νομίζω ότι πολύ χαρακτηριστικά μπορούν να δώσουν και το ίδιο το συνέστημα και το πώς νιώθεις να είσαι απομονωμένος ή δαχτυλοδεικτούμενος ότι ανήκεις σε μια κοινωνική ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό πάει να σπάσει με τα δρόμενα της Κυριακής, με την έννοια ότι διαβάζω εδώ τώρα το πρόγραμμα. Εκτός από το εργαστήρι που γίνεται και το βιωματικό εργαστήριο από παιδιά και ενήλικες, τρώτε όλοι μαζί. Αν ήσουν εσύ, εγώ, οι γυναίκες επισκέπτριες γίνονται Ρωμά για μια μέρα και οι γυναίκες του καταβλισμού τις βοηθούν να μπουν καλύτερα στο πετή του ρόλου με ρούχα και με την, αν θέλεις, την κουλτούρα του ντυσίματος και της αντίληψης που έχουν στην καθημερινότητά τους. Θα ακολουθήσει και πάρτι, βλέπω, έτσι για να κλείσουν. Όλα τα καλά. Ναι, κλείνουν με μουσική και χορό. Τώρα, γιατί το λέω όλο αυτό, γιατί θέλω να μου πεις, Ευαγγελία, πώς και οι ίδιοι οι άνθρωποι εισέπραξαν όλη αυτή την πρόταση, διότι την Κυριακή έχουμε ουσιαστικά το επιστέγασμα μιας πορείας, και πώς οι ίδιοι εισέπραξαν και την πρότασή σου να μπεις μες στον καταβλισμό και να καταγράψεις αυτή την καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι που έγινε μέσα σε ένα 24ωρο. Όχι φυσικά, όχι φυσικά. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι πριν από 4 χρόνια ξεκίνησα να δουλεύω σαν αναπληρώτρια στον τομέα των εικαστικών στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Αλικαρνασσού, όπου εκεί φοιτούν και τα παιδιά των Ρωμά. Και ναι, πρέπει ο κόσμος να μάθει επιτέλους ότι φοιτούν τα παιδιά των Ρωμά στο σχολείο. Και είναι στο σύνολο 166 παιδιά που πηγαίνουν, η πλειοψηφία των παιδιών του καταβλισμού, του οικισμού καλύτερα, γιατί προτιμώ να λέω οικισμός Ρωμά. Έτσι κι εγώ ξεκίνησα, δηλαδή με αφορμή αυτή την πρώτη επαφή, ναι. Πήγα στον καταβλισμό, ξεκίνησα να κάνω μαθήματα ζωγραφικής, άρχισα να γνωρίζω σιγά σιγά τους γονείς, τους παππούδες, τις γιαγιάδες και σιγά σιγά να μπαίνω σε μια διαδικασία να θέλω να το καταγράψω όλο αυτό, να θέλω να κάνω ένα ντοκιμαντέρ πάνω στον τρόπο ζωής τους. Όχι γενικά όμως, δηλαδή το ότι εστιάζω στο ότι λες για μένα είναι λίγο πολύ συγκεκριμένο αυτό που θέλω να πω. Θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος το Σάββατο, θα πούμε περισσότερα πράγματα όσον αφορά το ντοκιμαντέρ. Θα έχουν την ευκαιρία να δουν και περισσότερα αποσπάσματα, όπως και να μιλήσουν και με τον ίδιο τον πρόεδρο του καταβλισμού και πόσο μάλλον τον αρθούν για την Κυριακή εκεί. Τα παιδιά πώς το έχουν εισπράξει όλο αυτό, ότι την Κυριακή θα ξεναγήσουν κόσμο μέσα στην δική τους καθημερινότητα? Όταν τους το λέμε, είναι πολύ θετικοί και χαίρονται γι' αυτό. Τους αρέσει. Τους αρέσει πάρα πολύ το να πηγαίνουμε εμείς, οι μη Ρωμά, να μπαίνουμε μέσα στον οικισμό τους. Γιατί και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό που βλέπετε απ' έξω ή αυτό που έχετε μάθει, γιατί η κοινή, η ευρύτερη αντίληψη, ας πούμε, της κοινωνίας δεν βασίζεται, ας πούμε, και στην πραγματικότητα. Κυρίως σε αυτά που ακούγονται από στόμα σε στόμα, έτσι. Θέλουν να το δουν αυτό. Έχουν την ανάγκη να δείξουν αυτό που είναι, την άλλη πλευρά. Να φωτίσουμε λίγο τον καταβλισμό. Και που δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Εντάξει, για μας σημαντικό είναι αυτή η συνάντηση. Τώρα και μόνο το ότι θα φάμε μαζί, θα μας δείξουν κιόλας, θα μας δείξουν μια συνταγή δικιά τους. Και εμείς βέβαια δικιά μας, γιατί μας ενδιαφέρει και η ανταλλαγή. Όχι μόνο ούτε εμείς να δείξουμε κάτι σε αυτούς, ούτε να δείξουν μόνο εκείνοι σε εμάς. Μας ενδιαφέρει αυτό που το είπα και πριν, η συνάντηση. Η συνάντηση, η ανταλλαγή, γιατί μόνο έτσι έχει ουσία και νόημα. Στην Ολλανδία έγινε η ανάλογη. Ναι, στην Ολλανδία έγινε στο Σεπτέμβριο, 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Και τώρα ήρθε η ώρα της Ελλάδας, ήρθε η ώρα της Κρήτης, ήρθε η ώρα στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι όλο το υπόλοιπο είναι καλύτερα να το ζεις παρά να το περιγράφεις. Νομίζω ότι και το Σάββατο στο Πολύκεντρο Νεολαίας πολύ σημαντικά πράγματα θα ακουστούν, θα μοιραστούν. Και είναι μια διαφορετική εμπειρία ενός φεστιβάλ που έρχεται να μιλήσει ότι είναι καλύτερα μαζί παρά ο καθένας απέναντι, η χώρια. Η Κυριακή μεταφέρει τη δράση της στον καταβλισμό. Σας ευχαριστώ.
που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί και το συγκεκριμένο υλικό. Περισσότερα βέβαια το Σάββατο βράδυ με την προβολή του. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.